Η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δράμας και τον Δήμο της Δράμας, ετοιμάζουν και φέτος λαμπρές, λατρευτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας. Όχι ενός ακόμη Αγίου, αλλά ενός άλλου Αγίου, στο σπίτι του, εδώ, στη βόρεια περιοχή της Δράμας, όπου ο ευλαβής δραμηνός λαός την τελευταία δεκαετία κτίζει τον ωραιότερο ναό της Δράμας για να στεγάζει και να περικλεί την Αγία του Μορφή, την οποία θα προσκυνήσουμε όλοι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, την ημέρα όπου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας έθεσε να τιμάται και να λατρεύεται ο Άγιος αυτός ο μεγάλος, ο μεγαλομάρτης της πίστεώς μας, που σκεπάζει και προστατεύει την πόλη μας μαζί με την πολιούχο Αγία Βαρβάρα. Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 θα λάβει χώρα ο πανηγυρικός αρχιερατικός Μέγας Εσπερινός, που θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας κύριος Παύλος, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της πόλεως μας, ο οποίος θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Να σημειώσουμε ότι το αναλόγιο της πανηγύριος θα στελεχώσουν ο καθηγητής βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Σχολείου της Δράμας, κύριος Νικόλαος Στεφανάκης, με πλειάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι θα ψάλουν την ακολουθία του. Μετά το πέρας του Εσπερινού, γύρω στις 8, στον προαύλιο χώρο του ναού, θα λάβει χώρα επίσης λαμπρά πολιτιστική εκδήλωση, την οποία στελεχώνουν κάθε χρόνο πολιτιστικοί σύλλογοι του τόπου μας. Φέτος η θρακική εστία της Δράμας με τα πολυμελή τμήματα χορευτικών, με την ωραία μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια, θα πλαισιώσουν λοιπόν την πολιτιστική εκδήλωση, μετά το πέρας της οποίας θα έχουν τον λόγο και ο ευσεβής δραμηνός λαός να χορέψει, να τραγουδήσει και να εφρανθεί και παραδοσιακά, γιατί άξονα ζωής του λαού μας και του τόπου μας ανέκαθεν ήταν το ιερό. Μαζί με το ιερό είναι και το παραδοσιακό. Δεμένοι λοιπόν όλοι, οι ευσεβείς δραμηνοί, θα προσκυνήσουμε τον Άγιό μας, θα εμφρανθούμε της μεγάλης χαράς και πανηγύριος, η οποία δεν θα τελειώσει το βράδυ εκείνο, αλλά θα κορυφωθεί το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, όπου θα ξεκινήσει η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Παύλου, ο οποίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει μνημόσυνο υπεραναπαύσεων των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και στο τέλος επίσης θα προστεί της πανηγυρικής λιτανεύσεως του ναού μας γύρω από το ναό του, από το τετράγωνο το οικοδομικό που περικλείει το ναό, το ήδη σήμαιο στολισμένο όπως ήδη βλέπετε, την οποία λιτανεία θα στελεχώσουν και θα συνοδεύσουν τιμητικό στρατιωτικό άγημα, η φιλαρμονική του Δήμου Δράμας, οι σύλλογοι παραδοσιακών χωρών του τόπου μας, οι άρχοντες, ο κλήρος και ο ευσεβής δραμηνός λαός. Και είναι μια ωραία νομίζω ευκαιρία να προσκαλέσουμε και δι' αυτού του τρόπου με το κανάλι σας που μπαίνει στα σπίτια όλων των συμπολιτών μας και όχι μόνο, όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν την ευγενή καλοσύνη, την ανάγκη και την ευσέβεια σε αυτούς τους δύσκολους και δυσχήμερους καιρούς μας να προσκυνήσουν την Αγία Μορφή του Δευτέρου Προστάτου και Συμπολιούχου Δράμας Αγίου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας, που αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου το 1922 στη Σμύρνη και 100 χρόνια πριν από σήμερα περίπου ήταν εδώ στον τόπο αυτό, τον μαρτυρικό και αιματοβαμμένο. Οι εκδηλώσεις θα λήξουν το απόγευμα της Κυριακής στις 7 με τον μεθέορτο πανηγυρικό Εσπερινό του Σταυρού και την παράκληση του Αγίου. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και το κανάλι σας και τους συνανθρώπους μας που νυχθημερών τις τελευταίες ημέρες κοπιάζουν για την άρτια διοργάνωση και διεκπεραίωση της πανηγύρεώς μας, να επικαλεστούμε την ευλογία του Αγίου Θεού, διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας προς όλους εμάς και να απευθύνουμε πρόσκληση καρδιακή να συμπανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε τη μνήμη του μεγάλου μας Αγίου, την ζωντανή παρουσία του οποίου ζούμε, δόξα τω Θεώ,
τα τελευταία 10 χρόνια εδώ στο σπίτι του, στον τόπο του, στο ναό του, όπου τιμάται και γεραίρεται η ιερά του μνήμη.